Μανάκι οργάνωσαν η Mediterranean Company Environmental Protection με την υποστήριξη του Δήμου Ραφίνας, Πικερμίου, τον Οργανισμό Λιμένας Ραφίνας, το Λιμενικό της Ραφίνας, της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Ραφίνας, το Σύλλογο Εραστεχνών Αλιέων Ραφίν και της ΕΛΜΕΠΑ. Πάμε να μιλήσουμε με τον ιδρυτή της ΜΕΠ, τον κύριο Τάσο Χάλαρη, για την πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Τι κάνετε, κύριε Χάλαρη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσά. Ακούμε την εκπομπή σα, είμαστε ελάχιστοι που είμαστε κοντά. Μα κάνετε πολύ συχνά παρέα και πραγματικά συγχαρητήρια για αυτά που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν μιλάτε από hands free, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ καλή, πολύ καλή επαφή. Είναι πολύ, έτσι, πολύ κακή επικοινωνία. Μιλάτε με hands free. Μήπως τώρα ακούγομαι καλύτερα. Ναι, τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μισό λεπτό. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Τώρα ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ σε πολύ καλό δρόμο. Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά λοιπόν. Όλα μια χαρά. Καθαρίσατε το βυθό. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια εταιρεία, ναι. Μια ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, η οποία σκοπό έχει να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σε συνεργασία με τη σχολή μου ελεύθερης κατάδυσης, έχουμε μεγάλο πλήθος, αριθμό μεγάλων εθελοντών, οι οποίοι όλοι είναι εκπαιδευμένοι ελεύθεροι δίτες. Και κάνουμε διάφορες δράσεις με δεξί μας χέρι τη ΧΕΛΜΕΠΑ. ΧΕΛΜΕΠΑ δεν χρειάζεται συστάσεις, όλοι ξέρουμε. Πλέον όλοι οι Δήμοι, όλες οι κοινότητες, όλοι οι δημοτικοί φορείς, κρατικά πλέον έχουμε βοήθειες και έχουμε μπει στη θάλασσα και προσπαθούμε να επιστρέψουμε αυτά που τις έχουμε πάρει. Η κακομοίρα θέλει να είναι μπλε, θέλει να μας δίνει 70% οξυγόνο. Εμείς έχουμε βάλει μανία να τρώμε ψάρια τα οποία να έχουν φάει πλαστικά και να τρώμε στην ουσία το πλαστικό που πετάμε, να το τρώμε μέσα στην τροφή μας ξανά και να μην προσέχουμε καθόλου το περιβάλλον. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό πάμε να αναστρέψουμε όσο ακόμη είναι καιρός. Είναι αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αξίζει συγχαρητήρια τέτοιες πρωτοβουλίες και σε εσάς, τα μέλη της οργάνωσης, της Mediterranean Company Environmental Protection. Αλλά αξίζουν συγχαρητήρια και στο Δήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου, τον κύριο Ευάγγελο Μπουρνούς, που είναι μαζί μας, κύριε Χάλαρη. Ανήκουν και σε εσάς, Δημαρχία, αλλά και εσούς στηρίζουν ανάλογες προσπάθειες. Και εμείς καλούμε και τους Δήμους, τους αυτοδιοικητικούς, να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες, όπως κάνει η συγκεκριμένη Mediterranean Company Environmental Protection. Θα συνεχιστεί αυτό? Έχετε σκοπό να υπάρξουν και άλλες μέρες στις οποίες θα υπάρχουν ανάλογες πρωτοβουλίες? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούτε. Ωραία. Ναι, βεβαίως, ακούω μια χαρά. Ελπίζω και εγώ να ακούγομαι τέλεια, καλά. Τέλεια ακούγεστε. Με αφορμή την επέτειο, την μαύρη επέτειο, 5 χρόνων από την πυρκαγιά 2018, που μου αφήνει άσβηστες μνήμες στο μυαλό μας, εμείς έχουμε καθήκον να κοιτάξουμε μπροστά. Οπότε, συνεργασία με τη ΜΚΟ, ΜΕΠ και με άλλες οργανώσεις, φορείς του κεντρικού κράτους και συλλόγους, αποφασίσαμε όχι μόνο να κάνουμε ένα σημειακό καθαρισμό ως αναφορά στη μνήμη εκείνης της μαύρης επετείου, αλλά αυτό να γίνει μια διαρκής επέμβαση ώστε οι πολίτες μας να έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον. Βγάλαμε πάρα πολλά πράγματα από το θαλάσσιο μέτωπο μεταξύ λιμανιού Ραφίνας και κόκκινο λιμανάκι που είναι μέσα στην καρδιά της πυρόγλυφης περιοχής, αλλά είναι μόνο το 1/10 από αυτά που βρίσκονται μέσα στο βυθό. Επομένως, ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου, σαν μέλος των μπλε δήμων, σαν μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων για τη μείωση εκπομπών ρήπου διοξιδίου του άνθρακα, σαν ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τη διάσωση της Ποσειδόνιας, δηλαδή των θαλάσσιων λιβαδιών που παράγουν, όπως είπε και ο κύριος Χάλαρης, το 70% του οξυγόνου στη γη, θέλουμε να είμαστε μπροστά ώστε τα παιδιά μας να κλειδώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Και νομίζω είναι η καλύτερη προσφορά στη μνήμη αυτών που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Μπουρνούς, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και στον κύριο Χάλαρη, στον κύριο Τάσο Χάλαρη, για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που θα συνεχιστεί. Και εμείς θα είμαστε εδώ αρρωγοί στα παραπολιτικά. Και συγχαρητήρια και σε εσάς. Θα μπορούσα να κάνω μια τελευταία δήλωση. Ναι. Μακάρι όλοι οι Δήμοι να ήταν και να είχαν τη σκέψη και τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου Ραφίνας. Δεν θα το πω προσωπικά για τον κύριο Μπουρνού, τον οποίο το γνωρίζω και συνεργαζόμαστε. Αλλά γενικώς και όλος ο Δήμος έχει, γιατί από εκείνον έχει ξεκινήσει, να έχει την πράσινη φιλοσοφία. Ό,τι βλέπουμε που είναι στραβό και αφορά τη φύση, συνεχώς παρέμβαση. Συγχαρητήρια στο Δήμο, συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς και αυτό το πράγμα.